Κύριε Δημητριάδη, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Απολογούμε που σας είχαμε να περιμένετε, απλά τελευταία στιγμή προέκυψαν και κάποια άλλα ζητήματα. Και καλά τα νέα. Άξιζε τον κόπο να περιμένουμε, νομίζω. Πιστεύετε ότι όντως αυτό πρέπει να γίνει, η εισήγηση από τον Γενικό Εισαγγελέα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για απονομή χάρης στον 35χρονο? Αυτή πιστεύω ήταν η μόνη οδός που μπορούσε να υπάρξει, ούτως ώστε να έχουμε μια γρήγορη αποφυλάκηση του ατόμου αυτού. Ο Γενικός Εισαγγελέας, σύμφωνα με το Σύνταγμα, πρέπει να κάνει εισήγηση στον Πρόεδρο και ο Πρόεδρος αποφασίζει. Αν οι πληροφορίες που άρχισαν να διαφαίνονται είναι αλήθεια, σημαίνει ότι η πίεση της κοινωνίας και η κατακραυγή που υπήρξε έχει πιάσει τόπο και ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενήργησαν σοφά για να αποφυλακίσουν αυτό το άτομο. Είναι η πίεση της κοινωνίας, κύριε Δημητριάδη, ή μπορεί και το γεγονός ότι έφτασε στο Γενικό Εισαγγελέα να είδε, να μελέτησε και να είπε κάτι πήγε στραβά εδώ και πρέπει να δούμε τι να κάνουμε? Δεν ξέρω, νομίζω θα τον έχετε τον ίδιο, μπορείτε να μιλήσετε, αλλά εγώ θα ήθελα να σχολιάσω γενικά το θέμα. Η αποφυλάκηση του συγκεκριμένου ατόμου είναι μια θεραπεία για το σύμπτωμα. Αυτό όμως το σύμπτωμα δεν διορθώνει και την ασθένεια. Η ασθένεια είναι ο υπερπληθυσμός των φυλακών. Και ο τρόπος που θα αντιμετωπίσουμε τον υπερπληθυσμό δεν είναι να συνεχίσουν να βάλουν τα δικαστήρια με το ψήλου πίδημα κόσμο μέσα στις φυλακές. Υπάρχουν εναλλακτικές ποινές. Η μοντέρνα σοφρονιστική θεωρία είναι ότι δεν τιμωρείς κάποιον παραδειγματικά. Βεβαίως η ποινή έχει μια αίσθηση τιμωρίας, αλλά η προσπάθεια είναι να σοφρονίσεις το άτομο και να το επανεντάξεις στην κοινωνία. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, ο δικαστής να είχε επιβάλει κοινοτική εργασία, όπου κάποιος αναγκάζεται να κάνει εργασία σύμφωνα με τις οδηγίες του δικαστηρίου. Θα μπορούσε επίσης η νομοθεσία που μιλά για το ηλεκτρονικό βραχιολάκι, το οποίο χρησιμοποιείται τώρα όταν κάποιος θα αφαιθεί ελεύθερος υπό όρους κάτω από το Συμβούλιο Αποφυλάκησης, αυτό θα μπορούσε να δοθεί και στους δικαστές. Δηλαδή, αν έβαλαν κάποιο σπίτι του για 45 μέρες περιορισμό, θα ήταν πολύ πιο λογική η αντιμετώπιση παρά να τον στείλεις στις φυλακές, όπου ελοχεύει ο κίνδυνος του κορονοϊού, ο οποίος ήταν και ο λόγος που άρχισε όλη αυτή η ιστορία. Και να σας πω, κύριε Δημητριάδη, μιας και αναφερθήκατε, προχθές είχαμε τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και συζητούσαμε ότι δημιουργείται μια νέα επιτροπή για να δουν τι θα κάνουμε με τον υπερπληθυσμό των φυλακών. Ότι κανονικά θα πρέπει να έχουν 500 ανθρώπους και έχουν πέραν των 800. Και ένα από αυτά που συζητήσαμε ήταν και η φιλοσοφία πίσω από την επιβολή των ποινών για κάποιου είδους αδικήματα. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, κύριε Δημητριάδη, σε σχέση με τους δικαστές μας? Γιατί πλέον και οι δικαστές κρίνονται. Έχει αλλάξει η προσέγγιση της κοινωνίας έναντι των δικαστικών αποφάσεων. Μα όλοι κρινόμαστε, μεταξύ αυτών και οι δικαστές. Το περιδικαίου αίσθημα του κόσμου είναι η κρίση των δικαστών. Και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξουν κατευθυντήριες γραμμές για τους τρόπους που θα επιβάλλονται οι ποινές για τους κατηγορούμενους ή αυτούς που έχουν καταδικαστεί. Και η φυλάκιση πρέπει να είναι το τελευταίο μέτρο. Θα επήραζε να έμπαινε ένα πολύ δυνατό πρόστιμο το οποίο να έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα? Θα επήραζε να σκεφτόμαστε την έννοια της κοινοτικής εργασίας? Ή ακόμη θα επήραζε μέσα στα μέτρα που λαμβάνονται να τροποποιηθεί ο νόμος έτσι ώστε το ηλεκτρονικό βραχιολάκι να είναι ένας τρόπος διαχείρισης του σοφρονιστικού συστήματος? Αυτές είναι οι μοντέρνες θεωρίες που ελπίζω η πενταμελής επιτροπή που έχει διοριστεί να μην είναι μόνο για να ξεκαθαρίσει το θέμα του υπερπληθυσμού, αλλά να βοηθήσει να μπουν κάτω στερεά θεμέλια, ούτως ώστε το σοφρονιστικό μας σύστημα να πάρει μια ευρωπαϊκή, μια μοντέρνα τροχιά, έτσι ώστε να μην επαναλαμβάνονται αυτά τα παρατράγουδα. Κύριε Δημήτρη, διάβαζα χθες στο Twitter σας μια ανάρτηση που κάνατε, που λέγεται μάλιστα ότι ήταν και κάπως εκπρόθεσμο το όλο ζήτημα που δημιουργήθηκε, ότι επιβλήθηκε ποινή σε αυτόν τον άνθρωπο για ένα αδίκημα που έγινε πριν από την τροποποίηση της νομοθεσίας που προβλέπει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και την επιβολή αυτής της ποινής. Ακριβώς. Αυτή είναι η τεχνική άποψη για το θέμα. Τώρα χειριστήκαμε το αποτέλεσμα και ευτυχώς το αποτέλεσμα φαίνεται να είναι αίσιο. Αλλά μια και αναφέρεται και την τεχνική άποψη, η θέση μου είναι καθαρή. Το αδίκημα
κατησχερισμών διεπράχθη στις 25 Μαρτίου. Η τροποποίηση του νόμου, ούτως ώστε η παραβίαση των διαταγμάτων του Υπουργού να συνιστούν ποινικό αδίκημα, έγινε στις 27 Μαρτίου. Άρα δεν μπορείς να κατηγορείς κάποιον για αδίκημα που δεν υπήρχε την ημέρα που έγινε. Καλά, ο δικαστής αυτό, ότι... ο δικαστής αυτό δεν το βλέπει, κύριε Δημητριάδη. Και αν το βλέπει, είναι στη διακριτική του ευχέρεια να πει «Εντάξει, τροποιήθηκε 27 Μαρτίου, εγώ όμως θα δώσω αναδρομική ισχύ σε αυτό το νόμο». Όπως διάβασα την απόφαση, αυτό το θέμα δεν τέθηκε. Τώρα, φταίει αυτός που έκανε το κατηγορητήριο, φταίει αυτός που ήταν στην υπεράσπιση, φταίει ο δικαστής. Εγώ δεν θα το εξετάσω. Εγώ θέλω να πω ότι υπήρχε αυτό το θέμα και γι' αυτόν υπάρχουν και οι εφέσεις. Και μάλιστα να δώσουμε και μια θετική διάσταση στο πράγμα, παρόλο που το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό στην αρχή, το γεγονός ότι σε λίγες μέρες κάποιος πήγε ενώπιον του δικαστηρίου, δηλαδή έγινε το αδίκημα, το κατησχερισμόν αδίκημα 25 Μαρτίου και δικάστηκε και επευλήθηκε ποινή στις 12 Μαΐου, αυτή είναι αστραπιαία ταχύτητα για τα κυπριακά δεδομένα. Αυτήν την αστραπιαία ταχύτητα πρέπει να υιοθετήσει και το ανώτατο δικαστήριο, ούτως ώστε σε περίπτωση έφεσης να έχει νόημα να δικαστεί η έφεση εντός μικρόχρονικού διαστήματος, διότι στην Κύπρο, σε αντίθεση με άλλες χώρες, όταν σου επιβληθεί η ποινή από το πρωτόδικο δικαστήριο, έρχεται η κλούβα και σε παίρνει μέσα. Σε άλλες χώρες η ποινή περιμένει την έκβαση της έφεσης. Εμάς το σύστημα μας έτσι είναι. Αλλά αυτό προϋποθέτει και το εφετείο να έχει την ταχύτητα να διαχειριστεί αυτές τις υποθέσεις σε χρόνο που να έχει νόημα. Να μην περάσει δηλαδή ο 1,5 μήνας να φάει στη φυλάκιση και μετά να έρθει το δικαστήριο και να πει «Ξέρετε, έγινε κάποιο λάθος και αθωώνεται ο κατηγορούμενος». Κύριε Δημητριάδη, αυτά τα θέματα είναι βασικά. Έχουμε το ρεπορτάζ από τον συνάδελφο τον Χριστόφορο τον Έστρος για αυτά που συζητάμε. Να πάμε να τον ακούσουμε και έρχομαι κοντά σας. Χριστόφορε, ακούμε. Αποφυλακίζεται εντός της ημέρας ο 35χρονος. Ναι, Ανδρέα, αναμένεται από λεπτό σε λεπτό να εκτελεστεί το ένταλμα απονομής χάριτος που υπέγραψε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για αποφυλάκιση του 35χρονου από το Φρένας, ο οποίος καταδικάστηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο αμοχώς του σε 45 μέρες φυλάκισης. Να πούμε ότι είχαμε επικοινωνήσει και με τις κεντρικές φυλακές. Αναμένουν να σταλεί το ένταλμα από το Προεδρικό προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα και εντός της ημέρας να αποφυλακιστεί ο 35χρονος. Πάντα, όπως μας λέχθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα, έχει υπογραφεί το σχετικό ένταλμα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Ανδρέα. Ωραία. Άρα είναι επίσημο και δεδομένο πλέον ότι έγινε εισήγηση από τον κύριο Κληρίδη, υπέγραψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και αποφυλακίζεται εντός της ημέρας, Χριστόφορε. Ακριβώς κατευθυνόμαστε προς τις κεντρικές φυλακές, όπου αναμένεται να σταλεί και το σχετικό ένταλμα και ίσως θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να μιλήσουμε και με τον ίδιο τον 35χρονο. Και θα έρθουμε κοντά σου, εννοείται. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση αμέσως. Πίσω στον κύριο Δημητριάδη, επίσημο πλέον, σύμφωνα με τον συνάδελφο κύριο Δημητριάδη, αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα είναι ήδη πληροφοριών. Ναι, βέβαια, εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Πιστεύω ότι ενήργησε σοφά και ο Γενικός και ο Πρόεδρος για αυτό το θέμα. Υπήρχε μια κατάφορη παραβίαση, κατά την άποψή μου, των δικαιωμάτων ενός κατηγορουμένου. Η ποινή αυτή δεν ήταν, κατά τη δική μου άποψη, η αρμόζουσα. Αυτό έχει διορθωθεί. Αλλά αυτό θεραπεύει μόνο το σύμπτωμα. Η ασθένεια που ονομάζεται υπερπληθυσμός ή, αν θέλετε, σοφρονιστική πολιτική ή πολιτική επιβολής ποινών, είναι κάτι για το οποίο πρέπει σοβαρά να κάτσουμε κάτω να το συζητήσουμε. Και αν μπορούσα να κάνω μια εισήγηση, η πενταμελής επιτροπή η οποία διορίστηκε και αντιλαμβάνομαι ότι θα κάνει έκθεση σε 6 μήνες, εγώ θα προτιμούσα να την κάνει σε 6 εβδομάδες. Δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί να μην κάτσουν τώρα κάτω να το κάνουν. Οι δουλειές είναι, εν πάση περιπτώσει, λίγες και μπορούν να κάτσουν για να δώσουν αποτέλεσμα αμέσως, ούτως ώστε να μπορέσει να έχει και πρακτικά αποτελέσματα για τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται μέσα στις φυλακές, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα με το ηλεκτρονικό βραχιολάκι, για παράδειγμα, να εχτεί την ποινή του στο σπίτι και να μην εκτίθεται στον κίνδυνο του κορονοϊού. Και βεβαίως με αυτή την ευκαιρία θα θεραπεύσουμε μία ασθένεια η οποία χρόνιζε μέσα στο σύστημά μας. Οι δικαστές ελέγχονται, κύριε Δημητριάδη? Για παράδειγμα τώρα,
Υπάρχει ανατροπή της απόφασης με αυτόν τον τρόπο. Τι θα γίνει με αυτόν τον δικαστή? Θα του ζητήσει κάποιος εξηγήσεις? Ελέγχεται από κάποιον ή από κάποιο σώμα? Διαδικαστικά ομιλούντες, η απόφαση του δικαστή μπορεί να τύχει έφεσης. Εις το εφετείο, το δικαστήριο θα κρίνει, το ανώτερο δικαστήριο, θα κρίνει αν αυτό έγινε σωστά ή λάθος. Αυτή είναι η κρίση. Και το ανώτατο δικαστήριο κρίνεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οπότε έχουμε αυτή την πυραμίδα. Καλύτερα θα ήταν αν είχαμε το αντίστοιχο του Αρείου Πάγου, του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο θα ήταν ο τρίτος βαθμός δικαιοδοσία στην Κύπρο. Είναι μια από τις προσπάθειες που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αλλά η κρίση του δικαστή υπόκειται πάντοτε σε έφεση και είναι και γι' αυτό που στις ποινικές υποθέσεις η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζει ότι είναι δικαίωμα του κάθε καταδικαστέντος να τύχει έφεσης και να τύχει και δίκαιης δίκης μέσα στην έφεση αυτή. Ναι, εσείς μας εξηγήσατε πώς κρίνεται μέσα από τις διαδικασίες. Εγώ ερωτώ αν υπάρχει κάποιο σώμα ή αν περνάνε οι δικαστές από... Όχι, διορίζονται οι δικαστές. Ο άνθρωπος δεν έκανε πειθαρχικό αδίκημα. Ο άνθρωπος είχε το εύρος της ποινής που μπορούσε να επιβληθεί. Κατά την δική του κρίση επέβαλε αυτή την ποινή. Εμείς θεωρούμε ότι δεν ήταν σωστή. Η θέση αυτή φαίνεται ότι τη χάνει της συμφωνίας και του Προέδρου, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ο δικαστής έχει ενεργήσει έξω από την νομοθετική διάταξη. Όταν ο νόμος σου δίδει δικαίωμα για 6 μήνες φυλακή, εάν βάλεις 45 μέρες, δεν είσαι εκτός των πλαισίων. Βέβαια, είναι και θέμα κουλτούρας, είναι και θέμα εκπαίδευσης, είναι και θέμα πολιτικής όσον αφορά τις ποινές που πρέπει να επιβάλλονται. Και για να κλείσω με το θέμα το νομοθετικό, πιστεύω ότι η ενέργεια στη Βουλή πρέπει να είναι το θέμα, η δυνατότητα να υπάρχουν ποινές οι οποίες να εκτελούνται με την κατοίκον κράτηση με βραχιολάκι, θα πρέπει να επεκταθεί και να δοθεί και στους δικαστές. Επειδή είπατε νωρίτερα και οι δικαστές κρίνονται, κύριε Δημητριάδη, θέλω να σας ρωτήσω αν γνωρίζετε εσείς για κάτι που κάπου διάβασα, ότι ο δικαστής είναι ο ίδιος που χειρίστηκε την υπόθεση της 19χρονης από τη Βρετανία που είχε ξεσπάσει ως άλλος το περασμένο καλοκαίρι. Ναι, αυτή ακριβώς είναι και η δική μου αντίληψη των πραγμάτων. Δεν έχω σχέση με την υπόθεση και εγώ διαβάζω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αντιλαμβάνομαι ότι ήταν ο ίδιος δικαστής ο οποίος χειρίστηκε την γνωστή υπόθεση με την Αγγλίδα που είχαμε πριν λίγο καιρό. Αλλά και πάλι δεν μπορεί να γίνει κάτι σε σχέση με το πώς αξιολογούνται από κάπου οι αποφάσεις οι δικαστικές, αν είναι εκτός νομοθετικού πλαισίου, γιατί μας εξηγήσατε, είναι η έφεση και από εκεί και πέρα στα ευρωπαϊκά θέσμια. Είναι η κρίση του δικαστή. Αν ο δικαστής δεν ξεφεύγει των πλαισίων του νόμου, τότε η κρίση υπόκειται σε έφεση και βεβαίως είναι θέμα να αποφασίσει το ανώτερο δικαστήριο αν αυτό είναι σωστό. Είναι επίσης θέμα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και των δικαστών και των δικηγόρων και των κατηγόρων στις υποθέσεις αυτές για να μπορέσουμε όλοι να υπηρετήσουμε την δικαιοσύνη με σωστό τρόπο ούτως ώστε αυτοί οι οποίοι παραβιάζουν τον νόμο να παίρνουν την αρμόζουσα υπό τις περιστάσεις ποινή. Και θέλω να δούμε και λίγο τη φιλοσοφία επιβολής των ποινών αναλόγως και του προσώπου που είναι ο κατηγορούμενος, κύριε Δημητριάδη. Για παράδειγμα, θα έχουμε το ίδιο και σε σχέση με τον Μητροπολίτη Μόρφου ή τον Μητροπολίτη Λεμεσού που ενδεχομένως να παραβίασαν διατάγματα. Θα έχουμε το ίδιο με τον Δήμαρχο Αραδίππου. Θα έχουμε για παράδειγμα το ίδιο με τον βουλευτή του Δίκο, τον κύριο Ζαχαρία Κουλία, αν όντως αυτοί οι άνθρωποι παραβίασαν διατάγματα. Και υπάρχει ακόμα μια παράμετρος, ότι για να πάει στο δικαστήριο είναι με εισήγηση της αστυνομίας που γίνεται αυτό, γιατί μπορούσε να του κόψει εξώδικο 300 ευρώ, αν τότε ήταν τα 300 ευρώ, και να έμενε μέχρι εκεί. Ας βάλουμε και αυτά στη συζήτησή μας. Ναι, ας αρχίσω με το τελευταίο πρώτα. Το εξώδικο, από τη δική μου μελέτη, έχει τεθεί σε ισχύ στις 30 του Μάρτη. Άρα δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία αυτή.
Έρχομαι τώρα στην σύγκριση που κάνετε με τα άτομα τα οποία, των οποίων το προφίλ είναι αυξημένο και έχουν τύχη δημοσιότητας. Στην δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρχει διάκριση μεταξύ των ατόμων. Όλοι θα πρέπει να τύχουν ίσης μετακήρυσης και όλοι πρέπει να τύχουν της ίδιας διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου. Βεβαίως πάντοτε το δικαστήριο, και αυτή είναι η διαφορά της δικαιοσύνης που απονέμεται από ανθρώπους αντί από μηχανές, θα λάβει υπόψη όλα τα περιστατικά τα οποία έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο κατηγορούμενο. Αν είχε λευκό ποινικό μητρό, τι ήταν οι συνθήκες της διάπραξης του αδικήματος, ποια ήταν η κατάσταση, τι είναι οι επιπτώσεις. Όλα αυτά τα πράγματα υποκανονικά συνθήκας λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο στο δεύτερο στάδιο της δίκης. Το πρώτο είναι να αποφασίσει το δικαστήριο αν το άτομο αυτό πράγματι είναι ένοχο για το αδίκημα και μετά ακούει τις απόψεις των διαδίκων και της κατηγορούσας αρχής και του δικηγόρου υπεράσπισης για μετριασμό της ποινής που θα επιβληθεί. Και είναι σε εκείνο το στάδιο που ο καθένας λέγει αυτά τα οποία θεωρεί ότι αρμόζουν στην υπόθεση. Άρα είναι ένα θέμα αν οι υπόλοιποι θα παραπεμφθούν στο δικαστήριο. Απλά λέτε ότι ενδεχομένως τότε η αστυνομική να είχαν ως μόνη λύση την παραπομπή στο δικαστήριο ή τότε, κύριε Δημητριάδη, ήταν το εξώδικο 150 ευρώ ή δεν υπήρχε καθόλου εξώδικο. Δεν υπήρχε εξώδικο. Τότε ίσχυε η αποικιακή νομοθεσία των 450 λιρών πρόστιμο και 6 μηνών φυλάκισης. Στις 25 του μηνός. Στις 27 οι 450 λίρες έγιναν 3.000. Στις 30 τροποποιήθηκε η σχετική νομοθεσία και μπορούσε να επιβληθεί το εξώδικο. Αυτά είναι τα γεγονότα όπως τουλάχιστον εγώ έχω ανακαλύψει. Άρα εκείνη την ημέρα τι μπορούσαν να επιβάλλουν οι αστυνομικοί? Ας το κάνουμε λίγο πιο ξεκάθαρο, κύριε Δημητριάδη. Μέχρι 450 λίρες το αντίστοιχο σε ευρώ και ή 6 μήνες φυλακή. Άρα και πάλι δείχνει το εργαλείο του. Αλλά, ναι. Κάλλιστα θα μπορούσε το δικαστήριο να επιβάλλει μία ποινή προστίμου, έστω το μέγιστο του προστίμου, και να μην βάλει καθόλου φυλάκιση. Ή αν ακόμα έπρεπε να βάλει φυλάκιση, μπορούσε να δώσει μία αναστολή. Όλα αυτά βέβαια είναι στην διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου και αυτού του είδους οι υποθέσεις και η κατάληξη που είχε νομίζω ότι μας δίδουν την ευκαιρία να κάτσουμε κάτω σωστά και να μελετήσουμε με άτομα τα οποία είναι εξειδικευμένα στα θέματα της ποινικής δικονομίας και του σοφρονιστικού συστήματος, της εγκληματολογίας γενικά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στα ευρωπαϊκά επίπεδα που είναι άλλες χώρες και πρώτιστα να μειώσουμε τον υπερπληθυσμό των φυλακών με το να προσφέρουμε ποινές εις τον δικαστή που θα την επιβάλλει, οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι πάντοτε η λύση της φυλάκισης. Κοινοτική εργασία, βραχιολάκι και αυτού του είδους οι ποινές ή συνδυασμός, το πρόστιμο εμφανώς, θα μπορούσαν να ήταν πιο βοηθητικά για να πετύχουμε τον σοφρονισμό του κατηγορουμένου και την επανένταξή του στην κοινωνία ως σωστού πολίτη. Κύριε Δημητριάδη, σας ευχαριστώ.